ο coach από την ομάδα του Φίνι Κασίρου. Καταρχάς, συγχαρητήρια, γιατί ο στόχος ήταν η τρίτη θέση. Εσείς καταφέρατε να πάρετε την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, μια πάρα πολύ σημαντική θέση επίσης. Έχετε να αντιμετωπίσετε στα ημιτελικά του League Cup Νίκο Σαμαράς τον Ολυμπιακό, την φετινή πρωταθλήτρια ομάδα. Θεωρείτε ότι το παιχνίδι αυτό θα είναι ένας πρόωρος τελικός? First of all, congratulations because you achieved the goal to be second in the championship. Tomorrow we'll play against Olympiakos, the champion. Do you think it's a final? Thank you. Yes, we finished second in the championship. In the end, it was I can say we are satisfied, but it was really a difficult season for all of us and for all teams. But in a final four like this of the cup, if you want to do something, you need to win two games. So it's not important against who you play first game. If you want to win, you need to win two games. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια για τη δεύτερη θέση. Όταν παίζει, εντάξει, okay, με το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλες τις ομάδες, οπότε πραγματικά καταφέραμε και πετύχαμε έναν αρκετά σημαντικό στόχο. Όταν παίζεις όμως ένα Final Four, δεν σε ενδιαφέρει ποιος είναι αντίπαλός σου. Όταν έχεις στόχο τη νίκη και να κερδίσεις και τους δύο αγώνες προφανώς για να πάρεις το κύπελο, δεν εξετάζεις ποιος είναι ο αντίπαλός σου και παίζεις γενικότερα για τη νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο coach από την ομάδα του Φίνι Κασίρου. Ο πρόεδρος από τον Φίνι Κασίρου, ο κύριος Χρήστος Καυτηράνης, είναι κοντά μας. Πρόεδρε, καταρχάς συγχαρητήρια, καθώς η ομάδα σας κατάφερε να τερματίσει φέτος δεύτερη. Ένας στόχος, θα μπορούσαμε να πούμε, και πάνω από τις προσδοκίες σας. Καθώς η αρχική σκέψη, αν δεν κάνω λάθος και όπως μας έχετε δηλώσει, άλλωστε ήταν η τρίτη θέση. Καταρχήν να πω κι εγώ ότι χαιρόμαστε που είμαστε σήμερα πάλι εδώ. Χαιρόμαστε που σας βρίσκουμε ξανά και είμαστε κοντά σας. Στόχος της ομάδας, όπως σας είχα πει όταν είχαμε αρχίσει, ήταν να πάμε έστω και μία θέση παραπάνω. Εμείς τερματίσαμε δεύτερη, θεωρούμε ότι είναι ένας στόχος που έδειξε η ομάδα από την αρχή ότι μπορούσε να τον κρατήσει. Ήταν ένας μαραθώνιος αγώνας με πανδημίες, με προβλήματα κλπ. Ωστόσο, καταφέραμε παρόλες τις δυσκολίες να τερματίσουμε σε μια τιμητική θέση, θεωρώ πάρα πολύ καλή, και είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία της ομάδος γενικότερα, όχι από τη θέση μόνο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοση των παιχτών μας, των αθλητών μας, και νομίζω ότι και η παρουσία μας στο League Cup, στους τελικούς του League Cup, δείχνει ότι η ομάδα είναι μέσα στους στόχους. Πρόεδρε, αύριο παίζετε το αντίπαλο με τον Ολυμπιακό, μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή και το έχει αποδείξει καθώς φέτος κατάφερε να είναι η πρωταθλήτρια ομάδα. Θεωρείτε ότι αν κερδίσετε το παιχνίδι θα μπορούσε να είναι μια απάντηση ώστε να δείξει ότι θα μπορούσε ο τίτλος του πρωταθλητή φέτος να ανήκει σε εσάς? Κοιτάξτε, αύριο παίζει ο πρώτος και ο δεύτερος. Επομένως είναι ένα ντέρμπι των πρώτων. Είναι όσο δύσκολο για μας, είναι τόσο δύσκολο και για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας ξεχωριστός αγώνας με διαφορετικές δυσκολίες για τον καθένα. Γνωριζόμαστε σαν ομάδες, ο ένας ξέρει πολύ καλά τον άλλον. Και ο Ολυμπιακός μας κέρδισε στη Σύρο και εμείς τον κερδίσαμε στο γήπεδό του. Πιστεύω ότι θα γίνει ένας πάρα πολύ καλός αγώνας. Θα χαρούν οι φίλαθλοι που θα τον δουν από κοντά, αλλά και όσοι θα τον δουν από την τηλεόραση. Και ο καλύτερος θα κερδίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν ο πρόεδρος του Φίνι Κασίρου, ο κύριος Χρήστος Καυτηράνης.